Μελέτημα 26. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, έγραψε σε κάποιον ηγούμενο περί προσευχή να αγωνίζεσαι μόνη σου τη δυνάμει, να κρατάς το νου σου στενά δεμένο με το Θεό, να αποφεύγεις τις συνομιμίες με τους αισχρούς λογισμούς και όλες τις πονηρές έννοιες που ο Σατανάς μπάζει στην καρδιά μας, ξυπνώντας τα πάθη μας και φτιάχνοντας με τη φαντασία διάφορα πρόσωπα. Σε όποιον ο δαίμονας βρει ανοιχτή την πόρτα της καρδιάς του, μπαίνει μέσα και σχηματίζει τις ψυχολέθριες εικόνες του. Και ενώ βρίσκεται σε τόπο ερημικό, νομίζει ότι ζει και κινείται σε πόλεις και αγορές, συνομιλώντας με ανθρώπους και αποφασίζοντας πράγματα που είναι γεννήματα της πλάνης του Σατανά. Ναι. Και συνεχίζει ο ίδιος: κάθε λογισμός που ξεμακραίνει το νου μας από το Θεό προέρχεται από τον Σατανά, που παρακινεί τάχα να κάνει καλά έργα, να αγαπάει τον λυσίον για να μας μακρύνει από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος λέγει: μακάριος είναι εκείνος που υπομένει τους πειρασμούς, γιατί όταν βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία θα λάβει το στεφάνι της ζωής. Μπορούμε να παλέψουμε νικηφόρα με την πονηρία των δαιμόνων όταν είμαστε ταπεινοί, εγκρατείς και προσεύχουμε και προσευχόμαστε. Και ο Άγιος Μακάριος γράφει: το κυριότερο και σπουδαιότερο μέρημα κάθε αγωνιστού χριστιανού είναι να μπει στην καρδιά του και να αρχίσει πόλεμο με τον Σατανά και να τον βγάλει από μέσα του. Έτσι, αντιπαλεύοντας με τους πονηρούς λογισμούς, γίνεται αδιάλακτος εχθρός του. Εάν όμως προσπαθεί εξωτερικά να φυλάγει μόνο το σώμα του από κάθε φθορά και πορνεία, ενώ από μέσα του αματάνει με τις σκέψεις του ενώπιον του Θεού, σε τίποτα δεν ωφελείται και ακόμη μένει παθαίνος στο σώμα. Κάθε ένας που βλέπει λάγνα μια γυναίκα ήδη την ενίχευσε μέσα στην καρδιά του, είπε ο Κύριος. Υπάρχει πορνεία που γίνεται με το σώμα, όπως και πορνεία που γίνεται με την ψυχή όταν ενώνεται με τον Σατανά. Ξέρε ότι της Θείας Χάριτος οι ενέργειες είναι ευκολοδιάκριτες και φανερές, και ότι ο δαίμονας, όσο κι αν μεταμορφωθεί, δεν μπορεί να πετύχει, γιατί οι ενέργειες της Θείας Χάριτος έχουν ως αποτέλεσμα την πλαότητα, την ταπείνωση, την αποστροφή από τα εγκόσμια και την απονέκρωση των ειδονών και των παθών, πράγματα που μόνο η Θεία Χάρη μας χαρίζει. Του δαίμονα οι ενέργειες προκαλούν μέσα μας την κουφότητα, την υπερηφάνεια, τη δειλία και κάθε κακία. Από τα αποτελέσματα μπορείς να καταλάβεις αν το φως που νιώθεις μέσα σου είναι του Θεού ή του Σατανά. Το κρασί στα μάτια μας μοιάζει με το ξύδι, όμως στο σώμα μας η γεύση τους δείχνει τη διαφορά. Έτσι συμβαίνει και με την ψυχή. Με τη δική της γεύση ξεχωρίζει πολύ καλά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τα δημιουργήματα του Σατανά. Τέλος και το Θεοδόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.